Εσύ ψηφίσεις Κωνσταντίνα, έχεις τέτοια αποχώρηση. Ναι. Όλες ψηφίσαμε Κωνσταντίνα. Αλλά αλήθεια, εγώ σας μιλάω ειλικρινά και εσύ που σε λέω και ανιχνευτή αλήθειας, αλήθεια, επειδή της το είχα πει. Είναι άδικο. Αυτό εξ αρχής είναι εντελώς λαθασμένο όλων που μιλάμε εδώ για ψήφους, έπρεπε να είναι κάτι το ιερό. Ενώ την είχα προειδοποιήσει, μη φάνει λάθος, δεν είχα πει στα κορίτσια ψηφίζουμε Κωνσταντίνα. Είχα πιάσει την Κωνσταντίνα τετ-α-τετ και της είχα πει να ξέρεις, επειδή το πράγμα δυσκολεύει, μπορεί να είμαστε κοντά, αλλά θα χρειαστεί να σε ψηφίσω. Αυτό που είπε η Σωτηρία, και υπήρχε και ένα άλλο σκηνικό στο δωμάτιο της Νίκης, που ήμασταν εμείς οι τρεις. Η Κη Σοφία, δεν θυμάμαι, αλλά έλεγε για τον Δήμο, για την ψηφοφορία, ότι θα βγει. Okay. Και πώς το είπε όμως, Κωνσταντίνα, αυτό. Εγώ σου λέω το νόημα τώρα, γιατί έχει περάσει και καιρός. Επειδή μου είπε, θα ψηφίσουμε αυτόν. Πώς το είπε το νόημα. Δήμο, ναι. Θα ψηφίσουμε αυτόν, είπε. Θα ψηφίσετε το Δήμο. Θα ψηφιστεί ο Δήμος. Ναι, από ποιον θα ψηφιστεί. Τα κορίτσια. Ναι, αλλά άρα άλλο το ένα. Παρότρινε να ψηφίσουν το Δήμο. Ναι, αυτό και, ναι. Παιδιά όμως, άλλο εγώ, το εγώ ένα είπα, νόημα. Άλλο το ένα νόημα. Είναι διαφορετικά νόηματα. Εννοούμε ότι το γκέτο της Νίκης είναι τέσσερις. Είναι η Νίκη, η Σοφία, η Γλυκερία και είχε μπει η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα τώρα έφυγε και μας λέει την αλήθεια. Αυτό ήταν. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ναι, αλλά εγώ πάντα προσέχω τι λέει ο καθένας, γι' αυτό δεν μιλάω. Απλά βλέπω, γενικά κοιτάω και το βλέμμα. Γιατί όταν τα έλεγε αυτά η Νίκη, τα έλεγε με κακία. Φαινόταν στις εκφράσεις. Ναι, ότι υπήρχε μεγάλη, υπήρχε μεγάλη κακία. Ήταν κακία ή παράπονο. Γιατί η Νίκη μας το εκδήλωσε ότι το έλεγε με παράπονο. Γιατί το Δήμο τον ήθελε η Νίκη και δεν ήρθε να διεκδικήσει. Εγώ σαν κακία το πήρα. Ωραία. Όχι, αυτό είναι. Όχι, εμείς λέμε άλλο. Γι' αυτό γελάμε εμείς. Εγώ στην ίδια εικόνα μαζί σου είμαι, Κωνσταντίνα. Κάποιος μας λέει ψέματα, συγγνώμη ρε φίλε. Φίλε, μας κοροϊδεύουν. Εγώ ποτέ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Θα βάλω σε δύο ποτήρια. Αλλιώς δεν θα είχα λόγο και να βγω να πω. Ωραία, άρα λέει ψέματα η Νίκη. Άρα λέει ψέματα η Νίκη. Ναι. Εγώ, εσύ, άκουσε με, εγώ αυτό είπα για σένα. Νίκη, ότι έχει μιλήσει τρεις φορές όλες και όλες. Τι γίνεται την τρίτη φορά που μιλήσει στο παιχνίδι να βγήκε ή να έπε ένα ψέμα για να βγάλει την Νίκη κακιά. Δεν θα είχα λόγο. Ναι, το ξέρω. Γενικά σαν άνθρωπο δεν έχω κακία. Εγώ αυτό είπα και είμαι μαζί σου. Απλά ήθελα να ακούσω τη γνώμη τη Νίκη. Το εκτιμάω πάντως. Μην αγχωρέσει. Δεν είναι να το εκτιμάσω. Εγώ είμαι με το δίκιο. Ποτέ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα και μπορώ να το κοιτάξω στα μάτια άνετα τον άλλον. Ναι, απλά μετά έχει διαφορά αυτό που είπες στην αρχή και μετά το άλλαζες λίγο. Από την άποψη ότι είπες ότι έχει υποθεί. Δηλαδή, στην αρχή είπες ότι τον κατηγορούσε το Δήμο και μετά είπες ότι έλεγε άλλα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν ήμουν ψύχρη. Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Είπες στην αρχή σε κάποια φάση ότι μίλαγε αρνητικά για το Δήμο. Ενώ μετά, π.χ. είπες ότι έκανε απλά παράπονα, που έχει τεράστια διαφορά. Μετά μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Μπερδεύτηκες, αυτό θέλω να μάθω. Γιατί όλα τα κορίτσια φαινόταν ότι δεν ήταν με το μέρος μου. Ναι, λέει, μα δεν ήταν καμία με το μέρος σου, μα εμείς ήμασταν. Γιατί θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας, ρε φίλε. Είναι απόλυτα λογικό. Πες να σε φάνε, ρε, εσύ. Εγώ καταλάβω ότι κόμπλαρες γίνεται στιγμή. Γι' αυτό τους έλεγα να σταματήσουν. Δηλαδή, σηκώθηκα σε κάποια φάση. Αφήστε να ακούσουμε την Κωνσταντίνα να μιλήσει. Μετά όμως η Νίκη δεν μπορούσε να με κοιτάει στα μάτια. Μου έλεγε κάτι και εγώ ήμουν εδώ και ήταν έτσι. Εκεί φαίνεται ποιος λέει. Αλήθεια, η Νίκη, εγώ το έχω πει. Άμα είναι να δώσουμε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, πάει στη Νίκη. Εδώ πέρα πήγε να μας βάλει τα κλάματα γιατί τη λέω σταμάτα και μου κόβει το κλάμα κατευθείαν. Είναι λες πάντα σκουμπί και συγκινείται. Είναι τρομερή θεατρίνα. Εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αν μου ήρθε να κλάψω, θα μπορούσα να σταματήσω μετά. Και η Σοφία πέταξε και με κακία off camera. Μου λέει ότι εγώ είχα κίνητρο, δηλαδή το είπε κάπως έτσι. Ότι εμένα μου αρέσει ο Δήμος και για έναν άντρα αφήσα τις φίλες. Και ότι δεν υποστηρίξα τις φίλες. Και το τόνισε για έναν άντρα. Και της είπε ότι εμένα δεν μου αρέσει ο Δήμος, το βλέπω σαν μεγάλο μου αδερφό. Απλά είμαι με το δίκιο. Και έτσι έχω μάθει. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα που στο από αυτό η Σοφία. Τη Σοφία δεν την είχα για τέτοιο παιδί. Και μου το έλεγε και με κακία κιόλας. Και δεν μου αρέσει αυτό.